Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky με τη Λίνα Κλίτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Ελλάδα τα πρώτα 6 Ραφάλ με τα ελληνικά χρώματα. Εντυπωσιακές εικόνες από την πτήση τους στον ουρανό της Αθήνας. Το μήνυμα του αρχηγού των πιλότων που τα προσγείωσαν στην Τανάγρα. Εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τους ένστολους. Παράταση των περιοριστικών μέτρων για μία εβδομάδα. Ανησυχία των επιστημόνων για θανάτους και διασωληνωμένους. Πότε περιμένουν αποκλιμάκωση. Η συγκλονιστική εξομολόγηση στην κάμερα της 24χρονης κοπέλας που κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό της στη Θεσσαλονίκη. Τι ακριβώς συνέβη στο ξενοδοχείο. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου διέταξε ο εισαγγελέας. Ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας κατά την τελετή παραλαβή στην Τανάγρα των πρώτων 6 από τα 24 γαλλικά Ραφάλ που έχει αγοράσει η χώρα μας. Τα υπερσύγχρονα μαχητικά τέταρτης γενιάς με τη γαλανόλευκη εντυπωσίασαν με τους ελιγμούς που πραγματοποίησαν και εντάχθηκαν στην 332 μοίρα, ενισχύοντας πολλαπλά την αποτρεπτική μας ισχύ. Για πολιτική εκμετάλλευση κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή σποτ της Νέας Δημοκρατίας για την άφιξη των αεροσκαφών. Γερά κύριε, καλωσορίσατε στο σπίτι σας. Καλές προσγειώσεις, πάντα με ασφάλεια. Τα νέα, γεννάκια προσεγγίζουν την 332 και ανοίγουν τα φτερά τους. Ελλάδα, θα φανούμε αντάξει των προσδοκιών σου. Η 332 μοίρα πετά στο μέλλον. Είναι το μήνυμα υποδοχής του πύργου ελέγχου της Τανάγρα στα 6 Ραφάλ και η απάντηση του αρχηγού του σχηματισμού. Τα γαλλικά αεροσκάφη αναχώρησαν από το Ίστρ με προορισμό την 114 πτέρυγα μάχης και εντάχθηκαν στην 332 μοίρα. Νωρίτερα πέταξαν πάνω από την Αθήνα και τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στα πιλωτήρια Έλληνες χειριστές που εδώ και 10 μήνες εκπαιδεύονταν στη Γαλλία. Στα δύο διθέσια Ραφάλ βρίσκονταν στο πίσω κάθισμο συγκυβερνήτες, δύο Γάλλοι πιλότοι που τους προηγούμενους μήνες ήταν οι εκπαιδευτές των Ελλήνων και θα παραμείνουν στη χώρα για το προσεχές διάστημα. Φτάνοντας στην Τανάγρα, όπου το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα και ο επικεφαλής της κατασκευάστριας εταιρείας, πραγματοποίησαν εντυπωσιακούς ελιγμούς και εν συνεχεία, αφού προσγειώθηκαν, πέρασαν κάτω από αψίδα νερού και κατευθύνθηκαν στο χώρο μπροστά από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και ο καθιερωμένος αγιασμός. Τα νέα μαχητικά καθιστούν την αεροπορία μας μία από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Κάτι που προσδίδει στην ευελιξία της εθνικής μας διπλωματίας. Σε λίγο τα αεροσκάφη αυτά θα επιχειρούν δίπλα σε νέες γαλλικές φρεγάτες, με τα οποία μοιράζονται όχι μόνο οπλικά και ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά και μια κοινή επιχειρησιακή φιλοσοφία. Δικαιούμαι κι εγώ να αισθάνομαι και υπερήφανος και συγκινημένος, αλλά όχι ικανοποιημένος, γιατί ακόμα πρέπει να γίνουν και άλλα. Η προσπάθεια να θωρακιστεί η Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης των ενόπλων της δυνάμεων συνεχίζεται και δεν υπάρχουν καθόλου περιθώρια για να επαναπαύεται κανείς. Τα Ραφάλ απογειώνουν τη θωράκιση της χώρας, ενισχύοντας την αποτρεπτική μας ισχύ σε όλα τα επίπεδα και δίνουν στρατηγικό βάθος επιτήρησης στο περιβάλλον Αιγαίου Ανατολικής Μεσογείου που φτάνει και την Κύπρο. Το αεροσκάφος έχει δυνατότητα απεικόνησης ή ανίχνευσης στόχου στα 200 χιλιόμετρα, με το πλεονέκτημα ότι δεν μπορεί να αποκαλυφθεί βάσει του συστήματος παθητικής ενέργειας Optronic. Κάνει ανάλυση όλων των δεδομένων και ετοιμάζει την τακτική για τον πιλότο. Τεράστια είναι και η δυνατότητα διασύνδεσης με τα ηλεκτρονικά συστήματα του πολεμικού ναυτικού. Είναι ένα μαχητικό τέταρτης γενιάς που βλέπει μακρύτερα, μπορεί να αμυνθεί καλύτερα, έχει πολύ καλύτερους πυράβλους και έρχεται με ανταλλακτικά και υπηρεσίες υποστήριξης για 7 χρόνια. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την κάλλιστη αξιοποίησή τους, ώστε να προασπίσουμε τα εθνικά συμφέροντα και να συμβάλλουμε με κάθε δυνατό τρόπο στη διατήρηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας της πατρίδας. The Greek authorities have once again put their trust in the French aeronautic industry by selecting the incredible combat aircraft
which will protect Greece's airspace in the following decades. France stands hand in hand with its friend, European partner, and NATO ally, as the events that occurred during summer 2020. French President Macron decided to show full support to Greece and allow deployment of French Air Force Rafale in the area at that time. Τα 6 Rafale είναι τα πρώτα από τα 24 που αποκτά η χώρα μας με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία. Για την Ελλάδα κάθε ενίσχυση της άμυνάς της αποτελεί προβολή ειρήνης. Στον 21ο αιώνα άλλωστε δεν έχουν θέση ούτε η προφανής παραχάραξη της ιστορίας και της γεωγραφίας, ούτε τα αυθαίρετα και απειλητικά πυροτεχνήματα, πολύ περισσότερο όταν εκπέμπονται από γειτονικά κράτη. Δεν θα κουραστώ ωστόσο να επαναλαμβάνω ότι με την ίδια αποφασιστικότητα που η χώρα κλείνει την πόρτα σε κάθε απειλή, κρατά ανοιχτά και τα παράθυρα του διαλόγου. Με αυτοπεποίθηση για τις αρχές της, που ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες και διαθέτοντας τη δύναμη πυρός όχι μόνο των νέων όπλων της, αλλά κυρίως των επιχειρημάτων της. Γιατί τα πρώτα πάντα θα αποτρέπουν τις προκλήσεις, ενώ τα δεύτερα θα προτρέπουν τις συγκλήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε παράλληλα φοροελαφρύνσεις για μερίδα των ενστόλων. Θέλω να ανακοινώσω μια σοβαρή ανταπόδοση της πατρίδας μας στο μεγάλο έργο που επιρετούν. Στο εξής, τα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα που αφορούν πτήσεις, επιχειρήσεις αλεξοριστών, τις επιχειρήσεις των υποβρυχίων μας, τις υποβρύχες καταστροφές και την Αρκαλία, απαλλάσσονται από κάθε φόρο. Το μέτρο αυτό αφορά τις ένοπλες δυνάμεις πρωτίστως, αλλά και την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό. Για πολιτική εκμετάλλευση, διοργανώνοντας φιέστες, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή βίντεο της Νέας Δημοκρατίας για την άφιξη των Ραφάλ, σχολίασε ότι κανένα κόμμα ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του τόπου δεν μετέτρεψε αγορά εξοπλισμών με χρήματα του ελληνικού λαού, που μάλιστα δεν περισσεύουν σε κομματικό σποτ. Ντροπή και εθνική καπηλεία. Ο γραμματέας επικοινωνίας του Κινήματος Αλλαγής, Παναγιώτης Βλάχος, έκανε λόγο για κομματική προπαγάνδα με τα χρήματα των φορολογουμένων. Σύμφωνα με το ΚΚΕ, αυτά τα πολεμικά αεροσκάφη υπηρετούν κυρίως την εμπλοκή της χώρας στα επιθετικά σχέδια των ευρωατλαντικών υπεριαλιστικών συμμαχιών της άρχουσας τάξης. Η ελληνική λύση σχολιάζει ότι τα αεροσκάφη αποκτήθηκαν με τις θυσίες του ελληνικού λαού και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, το Μέρα 25 σημειώνει ότι η φιέστα του κ. Μητσοτάκη αναδεικνύει την ένδυα της πολιτικής του για τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Καλησπέριζω την Ανδριάννα Ζαρακέλη και την Ελένη Καλογεροπούλου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της μέρας. Προφανώς, Ανδριάννα μου, η προσοχή από το πρωί στράφηκε στην τελετή υποδοχής των 6 πρώτων Ραφάλ. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι ήρθαν πολύ γρήγορα από την παραγγελία. Συνήθως έχουμε μάθει ότι αυτά τα εξοπλιστικά αργούν να παραλυφθούν. Εδώ είχαμε μια ταχεία διαδικασία. Και βέβαια είδαμε ότι εκεί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και μέτρα στήριξης στους ανθρώπους, στους ένστολους συμπολίτες μας, με την καθιστώντας αφορολόγητα τα επιδόματα για ειδικές κατηγορίες αυτών. Και σε μια εποχή που, αν μη τι άλλο, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας ήταν επιτακτική ανάγκη και το λέω γιατί παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό με την Τουρκία. Και όχι μόνο για τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε και σε διαφορετικό επίπεδο, πέραν αυτό που είχαμε συνηθίσει με τις συνεχείς παραβάσεις και παραβιάσεις του εθνικού χώρου, του εθνικού εναέριου χώρου, αλλά και με τις προκλήσεις οι οποίες συνεχίζονται από την Άγκυρα, είτε με τη μορφή δηλώσεων που έχουν να κάνουν με τα νησιά μας, τα οποία δεν έχουμε αποστρατικοποιήσει και η Τουρκία θεωρεί πως ανήκουν στην Τουρκία, είτε με τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε με τις προθέσεις που έχει εκφράσει ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για ένα ενδεχόμενο επεισόδιο αρκετές φορές.
με αιχμή, επαναλαμβάνω, τον Ανατολική Μεσόγειο, αλλά πολλές φορές και το μεταναστευτικό. Μέσα σε όλα αυτά θα δούμε και τις συναντήσεις τις οποίες, ή μάλλον το πώς κινείται γενικότερα διπλωματικά η Τουρκία. Εγώ δεν σου κρύβω ότι είναι εμφανές το άνοιγμα το οποίο κάνει ο Ερντογάν στα Βαλκάνια. Εμένα μου προκαλεί και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Στα Βαλκάνια, εδώ φλερτάρει με τους Ισραηλινούς το τελευταίο διάστημα. Έχεις απόλυτο δίκιο και με τους Ισραηλινούς. Θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις. Μένω στα Βαλκάνια γιατί μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, διάβαζα προσφάτως τον τρόπο με τον οποίο συζητούν η Τουρκία με τη Σερβία. Το κρατάμε αυτό για να δούμε το πώς έχει απλώσει τα πλοκάμια του ο Τούρκος πρόεδρος παντού, σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες που είναι στον ελληνικό βορρά. Βεβαίως το θέμα του Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ πρόσφατα, χθες ή προχθές, επανέφερε για μία ακόμη φορά στη συζήτηση το τουρκολιβικό μνημόνιο. Είδαμε το τι έχει συμβεί και με την στάση των Αμερικανών για τον αγωγό. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ σήμερα αυτό που παρατήρησα όμως είναι ότι και σε αυτή τη στιγμή δεν έλειψε κόντρα κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, Λίνα, εγώ δεν σου κρύβω ότι από αυτά τα οποία διάβασα κρατώ κάτι το οποίο βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το θέμα της ύπαρξης στην χώρα μας μιας ανταγωνιστικής αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι κάτι που το θέλουμε όλοι. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποφασίσει το πολιτικό, γενικότερα πολιτικός κόσμος της χώρας, και είναι κάτι στο οποίο θα μπορούσε η χώρα μας να επενδύσει. Η ύπαρξη της αμυντικής βιομηχανίας θα μας κάνει ακόμη πιο δυνατούς. Τώρα να πάμε στο αν ήρθαν τα Ραφάλ και γιατί πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη και γιατί αυτό ήταν επικοινωνιακά έτσι όπως ήταν. Δεν χρειάζεται να θυμηθούμε, φαντάζομαι, τα όσα συνέβαιναν στο παρελθόν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και είχαν να κάνουν με το θέμα της εθνικής άμυνας. Εγώ δεν σου κρύβω ότι η συζήτηση η ίδια για την επικοινωνιακό χειρισμό του θέματος από μόνο της μειώνει την είδηση που έχει να κάνει με την ενίσχυση του αξιόμαχου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κυρίως μετά από μια, Ελένη, υπερδεκαετή κρίση, η οποία έστρεψε την προσοχή, όπως ήταν εύλογο, στην τακτοποίηση κατά το δυνατόν της οικονομικής πραγματικότητας της χώρας και πέρασε σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Καταρχήν να πούμε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντέδρασε σήμερα γιατί συνέβη κάτι πρωτοφανές. Ο πρωθυπουργός της χώρας, που εκφράζει όλο τον ελληνικό λαό, έκανε ένα retweet ανεβάζοντας το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός του δηλαδή, που έλεγε ότι έρχονται τα Ραφάλ. Λες και τα Ραφάλ ήταν της Νέας Δημοκρατίας και όχι του ελληνικού κράτους ή του ελληνικού λαού, ο οποίος τα πληρώνει. Η πρώτη ένσταση αφορούσε αυτό το θέμα. Η δεύτερη ένσταση προφανώς αφορούσε όλη αυτή τη φιέστα. Δεν μπαίνουμε στην ουσία του αν έπρεπε η χώρα να πάρει τα Ραφάλ ή θα χρησιμεύσουν κτλ. Βέβαια το καταψήφισαν, αλλά είναι υπέρ της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης. Μισό λεπτό. Η όλη φιέστα προφανώς ήταν, κατά την ταπεινή μου άποψη, αντιαισθητική. Εμένα καλύπτω. Καλά έκανε. Ναι, γιατί για τις απόψεις που λέμε, για τις γνώμες. Ναι, δεν σε διακόψα. Συγγνώμη για τη διακοπή, λένε. Μια χαρά το πας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Είμαι δημοσιογράφος 40 χρόνια. Έχω καλύψει όλες τις κυβερνήσεις. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ήρθανε πόσα αεροπλάνα σε αυτή τη χώρα. Ότι θα γινότανε τέτοια φιέστα για 6 αεροπλάνα τη στιγμή που, εν πάση περιπτώσει, βρισκόμαστε, δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε κιόλας με την ακρίβεια που έχουμε, εμένα πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν μπαίνω στην ουσία. Η ουσία μπορεί να έχει μία βάση. Ότι πρέπει, έχουμε τους Τούρκους δίπλα μας και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε Τεχεράνη. Δεν μπορούμε να γίνουμε Βαγδάτη. Ούτε καν Τουρκία. Που στην Τουρκία κάνουν αυτά τα πράγματα, βάζουν τα αεροπλάνα να περνάνε ώστε ο κόσμος μέσα από μια επικοινωνιακή προπαγάνδα να πείθεται ότι όλα πάνε καλά. Δεν είμαστε τέτοια χώρα. Είμαστε μια χώρα δημοκρατική. Κινούμαστε έτσι όπως κινούμαστε ο καθένας. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους υπερβολές. Εγώ θα το άκουγα όλο αυτό το επιχείρημα και θα το άκουγα πολύ σοβαρά και ως επιχείρημα της αντιπολίτευσης, αν δεν είχε προηγηθεί ο Καμένος.
ο οποίος υποκλεινόταν σε ένα καφάσι, σε μια κόκκινη... είναι αναντιαισθητική φιέστα. Το να υποκλίνεται πάνω σε ένα καφάσι με ένα κόκκινο χαλί δεν ήταν αντιαισθητική φιέστα, Βρελένη. Το βρίσκεται πάρα πολύ ωραίο το ότι σήμερα έγινε όλο αυτό. Έγιναν αγιασμός. Αφού μας ρωτάς και μας επιθέτει. Ένα πράγμα υπερβολικό. Απλά εγώ αυτό το οποίο κατανοώ είναι ότι από τη στιγμή που η πολιτική αντιπαράθεση είναι πάρα πολύ δύσκολη για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιπαρατεθεί σε αυτό το οποίο συζητήσαμε στην ενίσχυση του αξιώματος των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό το οποίο βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο αντιπαράθεση είναι το θέμα της επικοινωνίας. Αυτό το λες ως συμπέρασμα μόνη σου. Ναι, μόνη μου το λέω συμπέρασμα. Δεν σε διέκοψα, Ελένη. Υπήρξε στην συζήτηση κάτι τέτοιο. Εγώ λέω την άποψή μου, δεν σε διέκοψα. Α, θεωρώ... την ξαναλές δηλαδή. Ναι, την ξαναλέω. Θεωρώ... δεν την καταλάβαμε. Λοιπόν... την καταλάβαμε να την ξανακούσουμε. Θεωρώντας λοιπόν πως η άφιξη από μόνη της τον Ραφάλ, έχω στο μυαλό μου και τις φρεγάτες οι οποίες επίσης έρχονται. Έρχονται, γι' αυτό, ναι. Η άφηξη λοιπόν τον Ραφάλ... Να ραφτώ τότε εγώ για να πάω να τις περιμένω. Και να ραφτείς και θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση επίσης. Χαίρομαι. Λοιπόν, να μην μείνουμε πολύ όμως στο θέμα, γιατί θα έχουμε για τη σοβαρότητα και το πόσο ουσιαστική είναι αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στο πεδίο που μπορούμε να συμφωνήσουμε, στις γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Θα έχουμε στη συνέχεια και τον Ναύαρχο, τον κύριο Εγκολφόπουλο, ο οποίος μπορεί να μας δώσει τα φώτα του. Πάμε να προχωρήσουμε να δούμε τι γίνεται μετά του κορονοϊού. Μέχρι και το τέλος του μήνα παρατάθηκαν τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ τις γιορτές μετά την εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών. Οι λεγόμενοι σκληροί δείκτες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα παρά τη σταθεροποίηση των κρουσμάτων, ενώ στα νοσοκομεία ασκείται σημαντική πίεση, κυρίως από ασθενείς με την παραλλαγή Δέλτα που νόσησαν μέσα στις γιορτές και είναι ανεμβολίαστοι. Νέα παράταση των περιοριστικών μέτρων. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εισηγήθηκε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, οπότε παραμένουν οι περιορισμοί σε εστίαση, διασκέδαση, με ωράριο μέχρι τα μεσάνυχτα και χωρίς μουσική. Ενώ στην κοινότητα είναι 90% όμικρο και 10% δέλτα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οι νοσηλίες είναι μοιρασμένες, ακριβώς επειδή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν νοσήσει όταν η δέλτα επικρατούσε και η δέλτα έβγαζε πολύ περισσότερες νοσήσεις. Εδώ βλέπουμε και το θέμα και των θανάτων και των διασωληνώσεων που θίξατε, αλλά και την κατάληψη απλών κλινών. Άρα η πίεση στο εθνικό σύστημα παραμένει και συνεπώς είναι λογικό, προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλο το φαινόμενο, να υπάρξει παράταση των μέτρων. Στα νοσοκομεία η πίεση είναι ασφυκτική σε μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και απλές κλίνες με τα πιο βαριά περιστατικά να αφορούν την παραλλαγή Δέλτα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην εντατική είναι Δέλτα, πάσχουν από την παραλλαγή Δέλτα στο συντριπτική τους πλειοψηφία. Αυτό μας προβληματίζει και αυτό μας δίνει και τις πολλές απώλειες, οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι σχεδόν όλες προέρχονται από ανεμβολία στους συμπολίτες μας άνω των 50. Πολλά από τα περιστατικά COVID που φτάνουν στα νοσοκομεία αναζητούν καθυστερημένα βοήθεια σύμφωνα με τους γιατρούς, κάτι που οδηγεί και σε αυξημένους θανάτους. Τα νοσοκομεία μας λένε ότι βλέπουν παραμελημένα περιστατικά, δηλαδή ανθρώπους που δεν μπήκαν έγκαιρα στο νοσοκομείο. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης που μας ακούει είναι να προσπαθήσει να μην αρρωστήσει τηρώντας τα μέτρα τοπικής προστασίας, οπωσδήποτε να γίνουν εμβολιασμοί. Οι ειδικοί προβλέποντας την εξέλιξη της πανδημίας με την όμικρον να τρέχει γρηγορότερα από ό,τι προέβλεπαν αρχικά, παρακολουθούν με συγκρατημένη αισιοδοξία την πορεία της. Ελπίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα να δούμε με περαιτέρω μείωση των κρουσμάτων, να πάμε σε κάτω από τις 10.000 ίσως με τις αρχές Φεβρουαρίου. Πιστεύω ότι αυτό θα τα ανακλάσει σιγά σιγά και σε μειωμένες νοσηλίες και σημαίες, αν και θα έχουμε για αρκετές μέρες ακόμα, θα εισπράττουμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Άρα προς το τέλος Φεβρουαρίου ελπίζω θα είναι καλύτερη εικόνα. Το σημαντικό είναι οι σκληροί δείκτες, θάνατοι, διασωληνώσεις, αλλά είναι λάθος να θεωρούμε ότι οι δείκτες που αφορούν τη διασπορά δεν έχουν νόημα. Έχουν μεγάλο νόημα, γιατί αυτοί είναι αυτοί που οδηγούν τελικά σε αύξηση νοσηλιών, σε αύξηση διασωληνώσεων και τελικά σε αύξηση θανάτων. Στις 4 περίπου του μήνα είχαμε την κορύφωση των κρουσμάτων και από τις 9 περίπου είμαστε τυπικά σε ύφεση, με τον αριθμό αναπαραγωγής να είναι κάτω τη μονάδα. Ο οποίος και χτες πολύ λίγο έπεσε. Οι σκληροί δείκτες της πανδημίας
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, διότι οι λοιμώξεις της εβδομάδας των Χριστουγέννων κατά 70% περίπου αφορούσαν το στέλεχος Δέλτα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να προμηθεύονται ήδη δωρεάν από τα φαρμακεία 5 ακόμη self-test μέχρι και το Σάββατο για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των ημερών από 24 Ιανουαρίου έως και 8 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ, με στόχο την επέκταση του εμβολιαστικού προγράμματος και τη διευκόλυνση των κατοίκων στα νησιά, άνοιξαν εμβολιαστικές γραμμές για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών σε 26 νησιά της χώρας. Η πλατφόρμα για τα παιδιά έχει ήδη ανοίξει για τα συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα και οι γονείς θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέχρι και τις 25 του μήνα. 20.107 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ, εκ των οποίων 7.400 εντοπίστηκαν στην Αττική και 1.889 στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη 88 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ 683 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εκ των οποίων οι 557 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος είναι μαζί μας, καθηγητής πνευμονολογίας. Καλησπέρα κύριε Βασιλακόπουλο, ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κλήτου, σε εσάς, το πάνελ και στους τηλεθεατές σας. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα, πώς το βλέπετε το φαινόμενο να εξελίσσεται, κύριε Βασιλακόπουλο, με δεδομένο ότι από ό,τι φαίνεται πάμε για παράταση των μέτρων. Λογικό ακούγεται, όταν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός των διασωληνωμένων και τόσο μεγάλος ο αριθμός των θανάτων. Αλλά αυτό τελικά που προβληματίζει και πάλι, από ό,τι καταλαβαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι η Δέλτα. Οι πάντες πάσχουν από όμικρον, αλλά η Δέλτα είναι το πρόβλημα. Η Δέλτα είναι αυτή που παράγει τους θανάτους και τους διασωληνωμένους. Η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι διασωληνωμένοι είναι από το στέλεχος Δέλτα, το οποίο δεν έχει φύγει ακόμα από τη χώρα μας. Βεβαίως, οι διασωληνωμένοι που βλέπετε και οι θάνατοι προέρχονται από νοσήσεις 10-15 ημερών πριν. Έτσι, δεν είναι νοσήσεις 2 ή 3 ημερών, διότι από την ώρα που θα κολλήσω τον ιό μέχρι την ώρα που θα αναπτύξω σοβαρή νόσο, θα χρειαστεί να νοσηλευτώ σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή θα χάσω τη μάχη με τη ζωή, είναι ένα χρονικό διάστημα. Παρά τα αυτά, αυτοί οι σκληροί δείχτες είναι πάρα πολύ αυξημένοι. Υπάρχουν ευχάριστα γεγονότα. Αν συγκρίνετε την εβδομάδα, την τρέχουσα με την προηγούμενη εβδομάδα, ανά ημέρα, ανά αντίστοιχη ημέρα, έχουμε 5 με 10.000 λιγότερα κρούσματα. Σήμερα, για παράδειγμα, ήταν η πρώτη μέρα που είχαμε περισσότερα εξιτήρια λόγω ίασης από κορονοϊό σε σχέση με εισιτήρια, που και αυτό δείχνει ότι κάτι αρχίζει να χνοφαίνεται σαν ελπίδα. Βεβαίως, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ένα ψηλό κόστος στην χώρα μας, διότι δυστυχώς ένα σημαντικό ακόμα αριθμητικά τμήμα του πληθυσμού άνω των 60 ετών, που είναι οι ευπαθείς, αυτοί δηλαδή που προκαλούν το 90% των θανάτων και το μεγαλύτερο ποσοστό των διασωληνωμένων, είναι ακόμα ανεμβολίαστοι. Κύριε Βασιλακόπουλε, φαντάζομαι η Επιτροπή είπε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα εξετάσει τα θέματα και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, προκειμένου να δουν τι θα χαλαρώσει στη χώρα. Κατά την άποψή σας, ποιες κινήσεις θα έπρεπε να γίνουν αρχικά? Δηλαδή, η τηλεργασία έχει αποδώσει όσο θα έπρεπε προκειμένου να ανασχετηθεί η εξάπλωση του ιού? Με τα εστιατόρια τι θα γίνει? Με τη μουσική τι θα γίνει? Έχετε κάποια εικόνα ή τι εκτίμηση έχετε εσείς? Καταρχήν, δεν είναι δυνατόν όταν παίρνεις ταυτόχρονα διάφορα μέτρα να αποτιμήσεις με ακρίβεια τη συνεισφορά του κάθε ενός μέτρου στην ανάσχεση της επιδημίας ή στην βελτίωση. Ναι. Ξεχωριστά. Η τηλεργασία είναι σαφώς ένα πάρα πολύ χρήσιμο και σωστό μέτρο. Συνεισφέρει ποικιλότροπα, μειώνει το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μειώνει τις επαφές των ανθρώπων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Σε ό,τι αφορά τα εστιατόρια και τη νυχτερινή διασκέδαση, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός, που αν με έχουν οι επαγγελματίες του χώρου ενημερώσει σωστά, είναι και εύκολος να γίνει. Η έννοια της μουσικής είναι μια γενική έννοια που περιλαμβάνει πράγματα τελείως ακίνδυνα μέχρι πολύ επικίνδυνα υγειονομικά. Και εξηγούμε. Το να υπάρχει μια ταβέρνα, η οποία να έχει κάπου 2 ή 3 μουσικούς που συνήθως παίζουν, μπορεί και χωρίς μικροφωνική, συνοδεύοντας τους θαμώνες που τρώνε,
δεν προκαλεί μετάδοση, έτσι, δεν φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά τον ένα στον άλλον, ούτε αλλάζει τη συμπεριφορά τους. Αντίθετα, το να λειτουργεί το μπαρ, το νυχτερινό μπαρ, έτσι, είναι ξεκάθαρο ότι φέρνει τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Δεν τηρούνται εννοείται οι αποστάσεις. Ναι, αλλά αυτός ο διαχωρισμός πώς θα γίνει? Ναι, το μέτρο είναι οριζόντιο. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, και η πληροφορία που έχω είναι σωστή, το λέω, δεν είμαι προτεχνικός, άνθρωποι που έχουν καταστήματα με έχουν ενημερώσει γι' αυτό, υπάρχει κάτι που διαχωρίζει τα καταστήματα εστίασης που έχουν μουσική σε αυτά που έχουν μέχρι τρεις μουσικούς και σε αυτά που έχουν πολύ περισσότερους μουσικούς. Άρα είναι εύκολο να ξέρουμε πού γίνεται το ένα και πού γίνεται το άλλο. Με θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει μουσική ή να υπάρχει μουσική ακόμα και χωρίς μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν θα αναγκάζονται να φωνάζουν οι θαμώνες για να ακουστούν, αλλά και να έχουν μεγαλύτερη εκπαιδευτική και ροή. Ζωντανή μουσική να μην υπάρχει, κύριε Βασιλακόπουλε, μια απαλή μουσική φαντάζομαι στο εστιατόριο δεν θα ενοχλούσε στο θέμα της μετάδοσης του. Μου επιτρέπετε να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι το ότι στην Ελλάδα είναι πολύ εύκολο. Υπάρχουν μαγαζιά που τα ξέρετε κι εσείς, τα οποία είναι κάτι ανάμεσα σε μπαρ και εστιατόριο και σερβίρουν φαγητό και είναι μπαρ. Αν αρχίσουν αυτά τα μαγαζιά να έχουν μουσική, πάρα πολύ εύκολα μπορούμε όλοι να γίνουμε μία παρέα και δεν είναι εύκολο να τους καθίσεις όλους τους θαμώνες κάτω. Καταλαβαίνετε ότι θα μπερδευτεί το πράγμα και προκειμένου να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι... Δεν γίνεται, δεν προχωράνε σε αυτό. Το πρόβλημα όμως, δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε πλέον. Το πρόβλημα είναι εστιασμένο. Ξέρουμε το τι συμβαίνει, ξέρουμε το τι γίνεται και ξέρουμε πού εντοπίζονται οι περισσότερες μολύνσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, το είπατε και εσείς νωρίτερα. Οι ηλικίες είναι συγκεκριμένες και το βλέπουμε από όσους συνανθρώπους που μας βρίσκονται διασωληνωμένοι δυστυχώς. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι ανεμβολίαστοι, οπότε γνωρίζουμε ότι υπάρχει θέμα και με αυτό. Γνωρίζουμε και πού μεταδίδεται περισσότερο ο κορονοϊός. Υπάρχουν πλέον τα στοιχεία από πάρα πολλές μετρήσεις. Δεν θεωρείτε ότι ίσως, και έχει να κάνει πιο πολύ με την απελευθέρωση κλινών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο παραμένει σε πίεση, ότι θα έπρεπε να έχουμε για τον επόμενο καιρό μέτρα εστιασμένα στις συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίοι γνωρίζουμε ότι... το μπλοκάρισμα, λες. Ναι, ότι προκαλούν όλο αυτό που παρακολουθούμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δυστυχώς κινδυνεύουν να φύγουν κιόλας, κύριε καθηγητά. Προφανώς και θα έπρεπε έτσι όπως το λέτε, όμως το φαινόμενο δεν είναι ελληνικό. Είναι τουλάχιστον πανευρωπαϊκό. Βλέπετε ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ενώ οι κυβερνήσεις σαφώς γνωρίζουν ότι η μόνη λύση είναι ο καθολικός εμβολιασμός και ότι το μεγάλο πρόβλημα προέρχεται από τους ανεμβολίαστους, εν τούτης δεν αποφασίζουν πραγματικά να πιέσουν τους ανεμβολίαστους, προφανώς διότι δεν θέλουν πολιτικά να τους δυσαρεστήσουν. Θεωρούν προφανώς οι κυβερνήσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών την ψήφο των εμβολιασμένων ως δεδομένη και καθίσταται σημαντικότερη η ψήφος των ανεμβολίαστων που δεν πρέπει να δυσαρεστηθούν πολύ, να σας το πω έτσι. Αλλά διότι είναι η θεωρία του πολιτικού κόστους τώρα εδώ που μπερδεύει τα πράγματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και δεν είναι για την Ελλάδα μόνο. Η Ελλάδα έχει πάρει και πιο, να σας το πω έτσι, τολμηρά βήματα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει κάποια χώρα που οι κυβερνήτες της να μην ξέρουν ότι αν ήταν εμβολιασμένοι όλοι οι πολίτες θα ήταν καλύτερη η επιδημιολογική εικόνα της χώρας τους? Καμία. Σωστό. Ναι. Τώρα μπορείτε να αξιολογήσετε εσείς από τη δική σας τη σκοπιά, πέραν των ανακοινώσεων του Υπουργείου, πώς λειτουργήσε το άνοιγμα των σχολείων? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα κάπου 6.000 ή 6.500 είναι παιδιά, μαθητές που εντοπίστηκαν από τα self και τα rapid τα οποία γίνονται. Συνολικά έχουν νοσήσει 40.000. Λοιπόν, μπορείτε να το αξιολογήσετε αυτό? Είναι τελικά υπερμεταδότες στα σχολεία? Αν μου επιτρέπετε, θα εξηγήσω πλήρως την άποψή μου. Θα ήθελα απλά να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσουν τα σχολεία και ενώ γινόταν αναβρασμός στην ελληνική κοινωνία γι' αυτό, ήμουν ένας από τους επιστήμονες που είχαν αφανδόν ταχθεί υπέρ του ανοίγματος των σχολείων, εξηγώντας τη συλλογιστική μου. Τι συνέβη λοιπόν με τα σχολεία? Τα σχολεία άνοιξαν. Μέσα σε δύο μέρες ιχνηλατήσαμε 25.000 παιδιά που είχαν νοσήσει κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί δεν λειτουργούσαν τα σχολεία. Αυτά τα παιδιά απομονώθηκαν, έπαψαν να μεταδίδουν. Και λειτουργούν τώρα τα σχολεία μας 10 μέρες, χωρίς να έχει υπάρξει ουσιαστικά κανένα πρόβλημα. Και αντί να έχουμε αύξηση της επιδημίας στην κοινότητα, έχουμε μείωση. Mm-hmm. Κανένας γονέας
μηδεμού εξελουμένου, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν έκανε 3 self-test στο παιδί του κατά τη διάρκεια των διακοπών κάθε εβδομάδα. Ούτε ένας. Αν υπάρχει κάποιος να μου στείλει ένα μήνυμα να τον γνωρίσω, να τον βγάλουμε στην τηλεόραση. Ως εκ τούτου λοιπόν, η λειτουργία των σχολείων οδήγησε σε πολύ καλύτερη ιχνηλάτηση αυτής της ηλικιακής ομάδας, εξ αυτής της ηλικιακής ομάδας και του περιβάλλοντος. Γιατί όταν βγαίνει το παιδάκι σου θετικό, θα ιχνηλατηθείς και εσύ. Που αλλιώς ούτε εσύ που είσαι γονέας δεν θα είχες κάνει το αντίστοιχο τεστ. Όμως κύριε καθηγητά, τα παιδιά πολλές φορές όμως είναι και συμπτωματικά. Δηλαδή μπορεί να νοσήσει ένα παιδί και να μην έχει κανένα σύμπτωμα και να κολλήσει τους μεγάλους, έτσι δεν είναι, να μεταφέρει τον ιό στο σπίτι. Γι' αυτό είπα, κυρία Καλογεροπούλου, ότι οδηγηθήκαμε σε πολύ καλύτερη ιχνηλάτηση. Πάρα πολλά από τα παιδάκια τα οποία ιχνηλατήθηκαν θετικά με τα self-test τα οποία έγιναν για να ξεκινήσουν τα σχολεία ήταν ασυμπτωματικά. Δεν βρήκαμε συμπτωματικά παιδάκια. Αλήθεια. Τα 25.000 παιδάκια δεν νοσούσαν. Ήταν τελείως ασυμπτωματικά και θα συνέχιζαν να μεταδίδουν όχι μόνο στους γονείς τους αλλά και σε όλους που θα ερχόντουσαν σε επαφή. Άρα η λειτουργία των σχολείων είχε 2 συνέπειες. Και μειώθηκε η διασπορά στα παιδιά και στις οικογένειες των παιδιών και διατηρήθηκε η εκπαιδευτική διαδικασία που έχει τόσα μα τόσα ωφέλη για τα παιδιά. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι η συνολική αποτίμηση του ανοίγματος των σχολείων είναι σε θετική κατεύθυνση γιατί ενίσχυσε κυρία, το τέστινγκ. Κυρία, μία ερώτηση να κάνω. Ναι. Από όσους ήταν πολέμοι του ανοίγματος των σχολείων, για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, υπάρχει έστω και ένας που σήμερα να βγαίνει και να λέει κακώς ανοίξαν τα σχολεία? Ένας. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα, να επανέλθω σε κάτι που λέγαμε και στο προηγούμενο, στην αρχή τη σεζόν, ότι μην κοιτάτε τον αριθμό των κρουσμάτων, να κοιτάτε τους σκληρούς δείκτες. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, τους διασωληνωμένους και τους νεκρούς. Εδώ δεν έχουμε καλές επιδόσεις. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εάν σήμερα είχαμε καταφέρει να εξαλείψουμε τη Δέλτα, θα τολμούσαμε να πούμε ότι μέσω της όμικρον εξελίσσεται το COVID σε ενδημική νόσο? Τα πρώτα δεδομένα από την όμικρον και τις επιπτώσεις στους ανεμβολίαστους, το τονίζω, έτσι, όχι στους εμβολιασμένους, δείχνουν 30% υπιότερη νόσο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι θα είχαμε 30% λιγότερες διασωληνώσεις αν είχαμε μόνο όμικρον και θανάτους, αλλά θα συνεχίζαμε να είχαμε πολλούς, γιατί η όμικρον έχει μεγάλη μεταδοτικότητα. Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας είναι ότι έχει στις ηλικίες που δυστυχώς χάνουν τη μάχη με τη ζωή, γεμίζουν τις εντατικές και πιέζουν το σύστημα, αρκετό αριθμό ακόμα ανεμβολίαστων. Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Αν δείτε ποσοστά σε άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν παρόμοιο ποσοστό συνολικού εμβολιασμού, θα δείτε ότι πάνω από τα 60 είναι σχεδόν όλοι εμβολιασμένοι. Ναι. Εκεί αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη διαφορά. Α, είναι η αντιστροφή του δείχτη, γι' αυτό έχουμε εμείς. Αυτό τώρα, αλήθεια, απόρρια ναι. Λοιπόν αυτού που λέτε, είναι το επόμενο ερώτημά μου. Γιατί εμείς σε αναλογία πληθυσμού έχουμε περισσότερους θανάτους με τα ίδια κρούσματα? Γιατί και η Ευρώπη δεν φημίζεται για το γεγονός ότι έχει νεαρούς πολλούς, γυραιά Ήπειρος λέγεται και γυραιά Ήπειρος καταλήγει. Λοιπόν, για πείτε μου, γιατί εμείς θρηνούμε τόσους πολλούς νεκρούς? Η βασική αιτία είναι αυτή που σας είπα. Είναι ότι δυστυχώς εμείς στους μεγάλους σε ηλικία που είναι οι πιο ευπαθείς, αυτοί που πεθαίνουν πιο πολύ, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ανεμβολίαστων στην Ευρώπη. Ναι, είναι από μόνο αυτή η αιτία χώρες... ή έχουμε και κενά στο σύστημα? Όχι, είπα η κύρια αιτία. Η κύρια είπα αιτία. Η κύρια, ναι, αιτία. Ναι. Μετά πρέπει να αναζητήσουμε διάφορους άλλους λόγους. Έχουν να κάνουν με την κουλτούρα του λαού. Θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου, εσείς μπορούσατε, κυρία Κλήτου, να πάτε στο φαρμακείο και να αγοράσετε αντιβιωτικό από μόνοι σας. Να πείτε στον φαρμακοποιό, δώσε μου αυτό το αντιβιωτικό. Άρα στην Ελλάδα γινόταν μια υπερκατάχρηση αντιβιωτικών και από τους απλούς πολίτες και δυστυχώς και από τους γιατρούς που πολύ πιο εύκολα συνταγογραφούσαν αντιβιωτικά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη αντοχή στα αντιβιωτικά και αυτό να οδηγεί σε ευπάθεια σε λοιμώξεις και δίστερες νοσοκομιακές λοιμώξεις.
επιπρόσθετα, και να το πούμε αυτό, αναπτύξαμε μέσα σε ένα χρόνο 150% περισσότερες κλίνες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Υπερδιπλασιάσαμε τις κλίνες. Κατανοείται ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε μέσα σε ένα χρόνο ατέλεια αποτελέσματα ομοιογενώς σε όλη την ελληνική επικράτεια. Απλά κύριε Βασιλιάδη, φαντάζομαι ότι αυτό το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε και την αισιοδοξία την οποία υπάρχει ενδεχομένως για το, αν όχι για το τέλος, τουλάχιστον αυτό το οποίο ακούγεται από τους ειδικούς, από τους επιστήμονες, είναι ότι την άνοιξη τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα. Τώρα εδώ που βρισκόμαστε, κατανοούμε το θέμα των άνω των 60 και αναεμβολιαστών. Τώρα εδώ που βρισκόμαστε και μιλώντας καθημερινά για 100 νεκρούς, δηλαδή 100 συνανθρώπους μας, οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και στο θέμα της διαχείρισης. Τις τελευταίες 4 μέρες, Αντριάννα, έχουν χάσει σχεδόν 400 άνθρωποι τη ζωή τους. Βεβαίως. Δηλαδή, όλο αυτό από μόνο του είναι σαν να το έχουμε, σαν να είναι η καθημερινότητα, σαν να το έχουμε συνηθίσει, σαν να το συζητάμε απλά ως ένα σκληρό δείκτη και βλέπουμε το τι κάνουμε στην συνέχεια. Και το προσπερνάμε, δηλαδή. Και, ναι. Μα μου επιτρέπετε, έχουμε αυτόν τον αριθμό των νεκρών και με μια απλή αναλογία, αν σκεφτείτε, το 80% με 85% αυτών είναι ανεμβολίαστοι. Σωστά. Όπερ και σημαίνει ότι αν ήταν όλοι εμβολιασμένοι αυτοί που θα έπρεπε, θα είχαμε 15% από αυτούς τους νεκρούς. Άλλος υπήν θα είχαμε 15-20 ανθρώπους, όσες έχουν οι άλλες χώρες. Σωστό. Και το χειρότερο είναι ότι έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει αυτό το νούμερο που είναι τραγικό, που δεν οδηγεί τους ανθρώπους στο να πάνε να εμβολιαστούν. Δεν φοβούνται. Θεωρούν ότι είναι OK, είναι καθημερινότητα. Όμως και ο εφησυχασμός που δημιουργήθηκε με την Όμικρον, σε αυτό έχει βοηθήσει. Ναι. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Ότι δεν παθαίνουμε τίποτα. Ότι δεν παθαίνουμε ναι. τίποτα. Και ξεχάσαμε ότι είναι από πίσω η Δέλτα και θερίζει. Αυτό είναι το κακό. Έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλοί επιστήμονες, εγώ είμαι ένας από αυτούς, βγήκαν πάρα πολύ καθαρά και είπαν ότι ότι είναι λίγο πιο ελαφρά η Όμικρον από τη Δέλτα, δεν πρέπει να δώσει το λάθος μήνυμα. Να, το είπατε, δυστυχώς, είναι αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δεν μπορώ να κατανοήσω πώς σκέφτονται. Το πιθανότερο είναι, έχουν δώσει, τι να σας πω, έχουν πάρει κάποιο μήνυμα από το Θεό, ότι αυτοί δεν θα πουλήσουν. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλε, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Πάμε να προχωρήσουμε. Το νέο Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Ιωάννη Κασουλίδη, δέχτηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, και του εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια για την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων του. Στη συνέχεια, ο κύριος Κασουλίδη συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, με τον οποίο παρακολούθησαν μαζί από τον μπαλκόνι του Υπουργείου Εξωτερικών την πτήση των Ραφάλ στον Αττικό ουρανό. Η Τουρκία συνεχίζει δυστυχώς τις προκλητικές ενέργειές της, παραβιάζοντας την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα τόσο της Ελλάδας όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα από τα πιο πρόσφατα δείγματα ήταν η εκ νέου παρενόκληση ερευνητικού σκάφους που εκτελούσε νόμιμες έρευνες. Και οι ενέργειες αυτές δυστυχώς συνδυάζονται με έξαρση επιθετικής ρητορικής, η οποία στρέφεται και κατά συγκεκριμένων προσώπων. Μια ρητορική η οποία θέτει σε αμφισβήτηση και κεκτημένα δεκαετιών. Και αυτήν τη συμπεριφορά, την όχι παραδεκτή, θα συνεχίσουμε να τη θέτουμε καθαρά στους Ευρωπαίους συναδέλφους μας και σε όλα τα διεθνή φόρα. Θα ήθελα ειδικά σήμερα, με την παρουσία σας, να αναφερθώ στη συνεργασία 3-1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτή η συνεργασία αποτελεί ορόσημο της πολυμέρειας στην περιοχή, δεδομένου ότι συμμετέχει ως στρατηγικός μας εταίρος οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Συζητήσαμε πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας, όπως αυτή εκδηλώνεται εναντί της Κύπρου και της Ελλάδας. Η συνεχής παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αλλά και η συνεχιζόμενη υβριδική τακτική της Τουρκίας, διαμορφώνει ένα δυσχερές περιβάλλον που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η αιμονή της Άγκυρας και του εκλεκτού στα κατεχόμενα,
την δίθεν λύση δύο κρατών και την ισότιμη κυριαρχία τους, καθώς και η συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα στα Βαρόσια, στις θαλάσσιες ζώνες Κυπριακής Δημοκρατίας και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δεν πρόκειται να μας πτωήσουν στην προσπάθεια να ευοδοθούν οι αγώνες τόσων χρόνων για την εξέβρεση μιας συνολικής λύσης για το Κυπριακό. Σαν αρχηγός του ελληνικού κράτους και επομένως του ελληνισμού, έχετε δώσει μια σοφή καθοδήγηση για το που βρίσκεται η βεξίδα μας. Ο κύριος Εγκολφόπουλος, Ναύαρχος Αναποστρατεία, είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλησπέρα, Ναύαρχε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καλογεροπούλου, κυρία Ζαρακέλη και κυρία Κλήτου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Ναύαρχε, για πείτε μας τώρα. Εμείς είπαμε και την καλημέρα το πρωί, ναι, οπότε γι' αυτό σας άρεσε τελευταία. Ναι. Λοιπόν, ναι, εμείς το πάμε πρωί βράδυ. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, για να μας παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές του Blue Sky, να κατανοήσουμε όλοι μαζί. Τι αλλάζει με την έλευση των Ραφάλ? Τι αλλάζει σε αυτό που λέμε ισορροπία απέναντι στον κακό γείτονα, ισορροπία, αλλαγή ισορροπιών στο Αιγαίο, και γιατί μείναμε τόσο πίσω και πώς μπορούμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος? Γιατί φαίνεται ότι το ότι μείναμε πίσω λόγω της κρίσης άνοιξε την όρεξη του Τούρκου και αύξησε το διεκδικητικό του πλαίσιο. Ξέρετε ότι μετά τη δεκαετία του 2000, μάλλον στην αρχή της δεκαετίας του 2000, κάναμε αρκετούς εξοπλισμούς, κυρίως λόγω της καταστάσεως που είχαμε δει από τα Ήμια. Ναι. Από εκεί προκύψαν όλοι αυτοί. Ναι. Από το 2004 και μετά πήραμε μόνο F-16 και δεν κάναμε κανέναν άλλον εξοπλισμό. Και όλα αυτά είχαν σταματήσει κυρίως λόγω των σκανδάλων που επλανώντο εκείνη την περίοδο από πάνω και δεν ήθελε κανένας να εμπλακεί. Από το 2008-2009 ξεκίνησε η κρίση. Η κρίση η οποία ήταν πολύ άσχημη. Και εκεί κατάφεραν οι ένοπλες δυνάμεις να κρατήσουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Αληθές. Αυτό το επίπεδο θα σας πω μόνο το 2013-2014, το πολεμικό ναυτικό βγήκε πέμπτο στον κόσμο από πλευράς αξιοπιστίας. Εντάξει, αυτά να μην τα ξεχνάμε. Επίσημες αξιολογήσεις από πολύ σκληρούς και δυνατούς οργανισμούς. Πολύ αυστηρούς. Τώρα λοιπόν έφτασε ο καιρός να κάνουμε κάποιους εξοπλισμούς, οι οποίοι πλέον αναγκαίοι, διότι αφενός μεν τα αεροπλάνα μας γερνάνε, περνάει η χώρα τους, πρέπει να κάνουμε εξυγχρονισμό. Αφετέρου, διότι τα πλοία μας έχουν φτάσει σε μια κατάσταση 40-45 ετών, δηλαδή τα κρατάμε και μετά το όριο της ζωής τους. Ναι, τι κάνει τόσο σημαντικά τα Ραφάλ και σήμερα οργανώσαμε τέτοια παρέλαση και τέτοια παράτες για να τα υποδεχθούμε? Τι αλλάζει με τα Ραφάλ? Τα Ραφάλ είναι ένα αεροπλάνο το οποίο είναι 4+ γενιάς. Δεν φτάνει τις 5ης γενιάς λόγω της ότι δεν έχει την ικανότητα να μην εντοπίζεται όπως δεν εντοπίζεται το F-15, το F-35, αλλά έχει όλες τις άλλες δυνατότητες. Είναι τόσο προηγμένο που από μόνο του είναι ένα κέντρο επιχειρήσεων. Έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί 40 στόχους μαζί, έχει τη δυνατότητα να βάζει σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από εκεί που πλέον τα τουρκικά, γιατί περί αυτού πρόκειται, τα τουρκικά F-16 δεν το βλέπουν καν, δηλαδή δεν το έχουν εντοπίσει στα ραντάρ τους, τρομερά πλέον εκτήματα, αλλά και έχει και δυνατότητες να κάνει σε βάθος επιθετικές ενέργειες. Αυτό ένα παράδειγμα που το λέω συνέχεια είναι ότι αν σηκωθεί εδώ στην Τανάγρα ένα αεροσκάφος, μπορεί να πλήξει από το Βόσπορο μέχρι οτιδήποτε υπάρχει σχεδόν στο μέσο της Τουρκίας, 400-450 χιλιόμετρα μέσα. Αυτό δεν είναι για επιθετικούς σκοπούς. Αυτό ακριβώς είναι μια δυνατότητα που δημιουργούμε καλύτερη άμυνα. Ναι. Αυτά όλα
αυτά όλα ήταν απαιτήσεις των επιτελείων όλα αυτά τα χρόνια, ότι για να σταματήσουν αυτή την επιθετική αφενός μεν συμπεριφορά, πράξεις και ρητορική της Τουρκίας, έπρεπε να πάρουμε, να βγούμε μπροστά. Κύριε Ναυαρχέ, να ρωτήσω λοιπόν κάτι. Μπροστά με τα Ραφάλ. Σε σχέση με τους γείτονές μας, το αξιόμαχο τώρα και με τα Ραφάλ και με τις φρεγάτες που λέει και η Αντριάννα, αν συγκρίνουμε δηλαδή την ικανότητα που έχουν τα σώματα. Θα σας πω, την Παρασκευή ανακοινωθήκανε οι νέες αξιολογήσεις για όλα τα ναυτικά της αεροπορίας του κόσμου. Ελληνική αεροπορία και ναυτικό μέσα στην πρώτη πεντάδα. Τουρκικό ναυτικό 56ο. Ναι. Τουρκική αεροπορία 72η. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Πέρυσι που αισθανθήκαμε πραγματικά κίνδυνο και είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι του 20 που είχαμε τη μεγάλη κρίση. Ακριβώς. Εντάξει. Τότε, αν θυμάστε, και γράφτηκε στον τύπο, πέρα του εμβολισμού που έγινε της φρεγάτας και οι Τούρκοι δεν το συνέχισαν από την ελληνική φρεγάτα, καθυλώσαμε όλα τα υποβρύχια τους. Όταν γυρίσανε οι Τούρκοι πίσω στις βάσεις και κάνανε ανάλυση το τι είχε συμβεί, 22 αξιωματικοί χαρακτηρίστηκαν γκιουλενιστές, αποστρατεύτηκαν, φυλακίστηκαν. Γιατί? Γιατί είπανε στον κύριο Ακάρ ότι εδώ έχουμε πρόβλημα και πρέπει να αλλάξουμε όλη μας την τακτική στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Τι συνέβη με αυτό? Αυτό συνέβη με τα υποβρύχια τα καινούργια που πήραμε, εντάξει, τα οποία ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή, είχαν ένα μειονέκτημα όμως. Δεν είχαμε τα όπλα που θέλαμε. Ναι. Τα Ραφάλ λοιπόν, όπως και η Μπελαρά, θα σας πω για τις Μπελαρά, έρχονται όχι μόνο με όλα τα συστήματά τους, έρχονται πλήρως εμφοδιασμένους με όπλα, με ανταλλακτικά πενταετίας, με τεχνικό προσωπικό υποστήριξης γύρω στα 50 άτομα, αυτά τα 6 που βρήκαν σήμερα, με 2 ομάδες πιλότων, 16 πιλότους δηλαδή, με 2 πληρώματα πιλότων τα οποία μπορούν να επιχειρούν να κατεβαίνει το ένα, ξεκουράζεται να επιχειρεί το άλλο. Αυτά λοιπόν είναι τεράστια πλονεκτήματα. Και θα σας πω και το απόψη που το άκουσα στις ειδήσεις, ότι απεκάλυψε ο ίδιος ο Ερντογάν ότι παραπονέθηκε για τα Ραφάλ στον κύριο Μακρόν. Α, μάλιστα. Αυτά όλα δείχνουν κάποια συντριπτική υπεροχή. Και να υποθέσω τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω του θέματος με τα F-35. Εγώ θέλω να ρωτήσω το θέμα. Δεν σας άκουσα, κυρία Τζαρακέλη. Λόγω σας του θέματος, φαντάζομαι, κύριε Ναύαρχε, με τα F-35 και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε εκείνος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι. Ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα του γκριζαρίσματος. Δηλαδή, αυτό το οποίο παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες από την Τουρκία. Στο Αιγαίο, δηλαδή, βλέπω από τη Ζουράφα στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι κάτω τη Γάβδο. Είναι μια προσπάθεια για μία ακόμη φορά σε αυτό το πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας λεγόμενης να γκριζάρουν συγκεκριμένα σημεία του ελληνικού εναέριου χώρου και τώρα τελευταία το κάνουν και με τα ντρόν. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο έχουν... Ναι, να σας απαντήσω σε αυτό που λέτε. Πολύ καλή ερώτηση και σε ευχαριστώ. Και μετά θα απαντήσω και στην κυρία Καλογεροπούλου που είπε κάτι. Κυρία Ζαρακέλη, ακούστε κάτι. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απαντάνε με ουσιαστικά πράγματα. Τώρα, τα drones, ξέρετε, υπάρχουν πολλά που γίνονται και δεν λέγονται και υπάρχουν πολλά που λέγονται και δεν γίνονται. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν στα drones δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρούν στο Αιγαίο. Όχι. Εμείς τα βγάλαμε τώρα στον αέρα. Διότι εμείς τα βγάλαμε στον αέρα, δεν τα βγάλανε οι Τούρκοι, δεν πήγαν οι Τούρκοι να πούνε ότι εμείς περάσαμε και από πάνω. Γιατί το κάναμε? Διότι οι Τούρκοι παίζουν ένα άλλο βρώμικο παιχνίδι σε διεθνείς οργανισμούς κτλ. Εντάξει. Και τώρα πάμε να τους πούμε ότι ξέρετε κάτι,
εδώ εσείς απειλείτε ευθέως. Περνάτε πάνω από τη Ζουράφα, περνάτε πάνω από την Καντιλούσα, περνάτε πάνω από νησιά με drones. Εμείς το κάνουμε και έχουμε το λόγο μας που το κάνουμε. Αυτό δεν πρέπει να φοβίζει τον κόσμο. Αντιθέτως, πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι αποκτούμε ισχυρά επιχειρήματα. Ναύαρχε, επειδή θα έχουμε πολλά να λέμε και για Καλογεροπούλου, γιατί δεν μιλάμε για να κλείσουμε. Έχω ιδιαίτερη συμπάθεια. Επειδή λοιπόν η κυρία Καλογεροπούλου είναι πολύ νέα. Καλή είσαστε πολύ νέα σε σχέση με εμάς και εγώ σας θυμάμαι πολύ. Ναι, συνεχίστε το. Στις αρχές του 90, εντάξει. Για πείτε μας, Ναύαρχε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Τι είπατε? Λέω, πείτε το στην Ελένη, λοιπόν, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτό που είπατε περί Φιέστας, θα μπορούσα να το δεχτώ εάν δεν γινόταν μέχρι τώρα ποτέ και από κανέναν. Εντάξει. Αλλά όταν έχουμε 15 χρόνια να πάρουμε ένα καινούριο όπλο, να μην το βγάλουμε, να το δει αυτό ο κόσμος. Να το χαρούμε, να το γλεντήσουμε. Δηλαδή, να βάλουμε και μουσική. Να βάλουμε και μουσική. Σας ευχαριστώ. Μουσική παγορεύεται, λέει, έχουμε κόβει. Ξέρετε ότι το ξέρετε. Ναύαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, συγκλονίζει στις πρώτες τις δηλώσεις η 24χρονη που κατήγγειλε το βιασμό της την πρωτοχρονιά σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Περιγράφει όσα έζησε και τη στιγμή που ξύπνησε μόνη σε μία σουίτα, αρχίζοντας να συνειδητοποιεί τι συνέβη χωρίς να έχει συνενέσει. Ο δικηγόρος της μιλά για δύο ακόμη ανάλογες περιπτώσεις γυναικών που αποφάσισαν να μιλήσουν, ενώ αποκαλύπτεται κύκλωμα μαστροπίας στη συμπρωτεύουσα. Δεν είναι γνωστά ακόμη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της καταγγέλουσας, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Δεν θυμάμαι τίποτε άλλο, δεν θυμάμαι ούτε εγώ να φέρεσα κάτι, δεν είχα καμία απολύτως λειτουργικότητα, δεν είχα καμία απολύτως συνείδηση. Για κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συνεννούσα ποτέ, αλλά δεν είχα και τη δύναμη να το αποτρέψω. Η 24χρονη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης παραμονή πρωτοχρονιάς, περιέγραψε την εμπειρία της στο zoogla.gr. Καθώς βγαίνω από το ασανσέρ και ψάχνω το δικό μου το δωμάτιο, υπάρχουν 3 άτομα εκείνη τη στιγμή στο διάδρομο, όπου ήταν από το πάρτι γιατί μου το είπαν οι ίδιοι και ήταν νεαρά παιδιά και μου λένε ότι θα με βοηθήσουν. Το μόνο που θυμάμαι είναι να μου λένε αυτό, να προσπαθούν να μου αλλάξουν τη γνώμη και να ανοίγουν ένα δικό τους δωμάτιο. Στο δωμάτιο θυμάμαι 2 άτομα. Έχω εικόνα από αυτή την κατάσταση, από τον έναν τον άνθρωπο, τη στιγμή που είμαι εγώ στο κρεβάτι και πάει να ξεκουμπώσει το παντελόνι του. Έτσι που σηκώθηκα, βλέπω κάτω το εσώρουχό μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό, ότι βλέπω κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να το έβγαλα. Καθώς γυρνάω στο δωμάτιο να το δω, βλέπω αντρικά ρούχα, κάλτσες, μία βαλίτσα, βλέπω κάτι χάπια. Αντρικά πράγματα, τα οποία δεν υπήρχαν κανένα λόγο και ένα δωμάτιο τεράστιο, μία σουίτα. Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι αν και κατήγγειλε άμεσα το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, πέρασαν 14 ημέρες προκειμένου να κληθεί από την ανακρίτρια. Η ιατροδικαστική εξέταση δίνει πολύτιμα στοιχεία, ωστόσο αναμένονται ακόμη οι τοξικολογικές εξετάσεις της. Θέλω να βοηθήσω σε αυτές τις καταστάσεις, να βοηθήσω αυτές τις γυναίκες να μιλήσουν. Να είμαστε πιο προσεκτικές, να μην εμπιστευόμαστε ανθρώπους. Η ιατροδικαστική εξέταση έγινε μετά από 3 ημέρες. Υπήρχαν σημάδια στα πόδια μου, πάρα πολλές μελανιές. Μετά από 14 ημέρες με κάλεσε η ανακρίτρια για να δει την υπόθεσή μου. Δεν σας κρύβω ότι αρχίζω και ανησυχώ, γιατί αργούν πάρα πολύ οι εξετάσεις μου και ήδη μου τις καθυστέρησαν και στεναχωριέμαι πολύ για τον λόγο που μου καθυστέρησαν τις εξετάσεις. Προκύπτουν από την κλινική εξέταση και την κλινική εικόνα της παθούσης εκχυμώσεις στον αριστερό και δεξιό μυρό, στο πρώτο και τρίτο τεταρτημόριο, στην μεσότητα και από την εξέταση την οποία έκανε η κυρία ιατροδικαστής, δεν αποκλείει
να έχουν συμβεί ασελγείς πράξεις κατά την συνουσία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.